Τσίπρας ότι έκανα λάθος. Αυτό είπε στην ουσία ο κύριος Μητσοτάκης. Το θέμα είναι τώρα, Άρη. Με αυτές τις αλλαγές μπορεί να λειτουργήσει το σχέδιο και να εφαρμοστεί. Τι να σου πω. Με αυτή τη δομή, τη νέα δομή του Υπουργείου. Κάτσα τη δούμε. Με τη νέα δομή. Πλέον έχουμε Υπουργείο. Έχουμε δύο ανθρώπους. Ένας βάζει το κεφάλι, βάζουν περισσότερο Μηταράκη στο κεφάλι του Ντορβά, που λέμε, και πέφτει σε μια ιστορία για να. Εν πάση περιπτώσει, πίσω από αυτήν την απόφαση ως προς την επιλογή του κυρίου Μηταράκη υπάρχει και ένα βελούδινο διαζύγιο με τον κύριο Βρούτση. Ναι. Δεν μπορούσαν να τα αντέξουν ένα τον άλλον. Δεν οπότε, ορίστε, είναι από ό,τι αντιλαμβάνουμε και δύο θεωρήσεις διαφορετικές. Τώρα δεν θέλω να μπω σε άλλο θέμα. Πάντως ο κύριος Μηταράκης προσφέρεται. Για θυσία. Αυτό είναι δεδομένο. Όχι, μας ενδιαφέρει γιατί. Προσφέρεται για θυσία. Αυτό πάνω από. Μας ενδιαφέρει γιατί. Είναι ένα θέμα αν ο κύριος Μηταράκης θεωρήθηκε ότι είναι ο κατάλληλος να χειριστεί αυτή τη στιγμή τη βόμβα που λέγεται μεταναστευτικό, και ένα άλλο ότι δεν μπορούσε να τον αξιοποιήσει. Ναι, αυτό να δω τους και είδα και τους άλλους. Να το πω εκεί. Ναι. Είδα και τους άλλους. Οι άλλοι τι σχέση έχουν τώρα. Όχι, είδα και τους άλλους διαχρονικά. Η επιλογή Μηταράκη έγινε συνειδητά. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν έχει να κάνει με το Βρούτση. Δηλαδή, ή θα πούμε σε αυτό το θέμα, ή θα πούμε αλήθειες, ή θα μπερδευόμαστε ένα με τον άλλο με παραμύθια τώρα. Λοιπόν, είναι δύσκολο θέμα. Είναι δύσκολο θέμα. Την μικρό ίδια ώρα χθες και στον. Προφανώς θα κατήσουμε κοκκάτα. Εννοείται. Και ο κύριος Κουμουτσάκος δεν ήταν και πολύ καλή συμβίωση τώρα με τον Μάικλ. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, το φτιάξαν, το ξεχωρίσαν. Μάικλ χρυσοχωρίζει. Ένα είναι ο Μάικλ, είναι ένα τελείω. Για όποιον δεν το κατάλαβε. Λοιπόν, άρα φτιάξανε κάτι, μαζευτήκαν εκεί στο σπίτι του ο καθένα. Μια χαρά, του πάμε παρακάτω. Θα κάνει δουλειά. Κοίτα, ο Πρωθυπουργό μίλησε για αυτά από ό,τι κατάλαβα. Δεν θα φταίνει μισό λεπτό. Θέλω να σημειώσω το εξή. Μισό λεπτό. Εκ των προτέρων. Δεν θα τα φορτώσουμε στο Μηταράκη και τον Κουμουτσάκο. Είναι κεντρικότερες αποφάσεις μιας ολόκληρης κοινωνίας. Από εδώ και πέρα λέμε. Δηλαδή, όταν σε πιάνει ο ανθρωπισμός, δεν θα πνιγεί κανείς, τελειώνει το θέμα. Μην υποκρινόμαστε. Γι' αυτό λέω είναι δύσκολο θέμα. Καλά, δεν θέλουμε να πνιγεί και κανείς, βέβαια. Ναι. Αν δεν θέλουμε να πνιγείται κανείς, θα έρχονται όλοι στην Ελλάδα. Τελειώσαμε. Όχι, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Εδώ δεν είμαστε να έρχονται ή να πνίγονται. Θα βάλει ανεμιστήρες να φυσάς, να φεύγει η βάρκα πίσω. Υπάρχει αποτροπή, ρε παιδί μου. Αυτό που λέμε αποτροπή. Καλύτερη φύλαξη των σύνορων. Την αποτροπή δεν την καταλαβαίνω. Για παράδειγμα, στα σύνορά μας στα Χερσαία. Μέχρι τώρα ήταν ξέφρα μπαμπέλι. Εκεί δεν μπορούσαμε να τα κλείσουμε. Διερευνήσαμε την εβδομάδα που πέρασε πώς βρέθηκαν οι άνθρωποι στους Παξούς και πνίγηκαν έξω από τους Παξούς. Το ψάξε κανείς. Πώς βρέθηκε η βάρκα εκεί. Ακούω την αποτροπή. Γιατί δεν έγινε αποτροπή στο Ιόνιο. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, λέμε ότι είναι εύκολο πράγμα αυτό. Δεν μιλάμε ότι είναι εύκολο αυτό, αλλά κλείσετε άλλο. Εδώ δεν είχαμε κλείσει τα Χερσαία, ρε. Λοιπόν. Μέχρι προχθές. Πρόσεξες θες από πού κάναμε περισυλλογή. Από πού. Ανοιχτά τη Σαμοθράκη. Τι σου δίνει αυτό, τι καταλαβαίνει από αυτό. Ότι τώρα που έκλεισε ο Εύρος, έκλεισε και το Δέλτα του Εύρου, κατά ασφαλής μου πληροφορίες από ανθρώπους που τα χειρίζονται τα θέματα, άρχισε η διαδρομή να γίνεται μεγαλύτερη. Πίσω από τη Σαμοθράκη. Άρα αυτό που περιγράφει είναι περίπου αδιέξοδο, Άρη. Εννοείται. Είμαστε σε αδιέξοδο. Μα είναι προφανές αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να βουλιάζει. Εγώ προσωπικά δεν το ανακαλύπτω τώρα. Αυτό δεν σημαίνει άρα ότι πρέπει να βουλιάζει βάρκες. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν σημαίνει αυτό. Από την ώρα που δεν βουλιάζει τη βάρκα. Ναι, βέβαια. Μισό λεπτό. Εγώ δεν λέω ότι βουλιάξουμε. Αν δεν βουλιάξει βάρκα, εννοεί δεν υπάρχει λύση. Δεν φοβάμαι ότι θα σου βρίσκουν. Η εγκύτητα με τι απέναντι ακτές είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ο Μητσοτάκης είπε μια λύση χθες που νομίζω εκεί πρέπει να δώσουμε τον τόνο. Είπε ότι το σήμα μας είναι ότι σε 2 μήνες, εάν δεν έχεις δικαίωμα ασύλου, θα πηγαίνεις σπίτι σου. Αυτό το μήνυμα το έστειλε παντού. Και αν μας ακούν, λέει απ' έξω, να ξέρουν ότι όποιος έρθει εδώ θα ξαναγυρίσει πίσω. Να μας πούν επισήμως. Εκεί πρέπει να δώσουμε τον τόνο. Επισήμως οι αρχές πότε νομίζουν ότι θα είναι έτοιμη η πρώτη ομάδα, πώς χωράει ένα αεροσκάφος, πώς χωράει ένα σκάφος. Ένα απλό 737 πώς χωράει. Ναι, θα το δούμε. Θα το δούμε. Λοιπόν, θέλω να μας πούνε επισήμως ο κύριος Μηταράκης και ο κύριος Κουμουτσάκος πότε θα είναι έτοιμη η πρώτη ομάδα όπου θα, οι άνθρωποι θα επιβιβαστούν, θα πάρουν και το χατζηλίκι τους και θα τους πούμε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Με τις τοπικές κοινωνίες τι κάνουμε. Οι τοπικές κοινωνίες θα υποστούν το ότι ζούμε σε μια χώρα που θέλοντας και μη και θέλοντας θα υποδεχόμαστε άλλους ανθρώπους. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Γι' αυτό σας λέω τώρα. Εγώ τώρα βγαίνω κακό στις ιστορίες. Αλλά προσπαθώ με λογική να αντιμετωπίσω τα πράγματα. Ο Πρωθυπουργός είπε θα δοθούν και κίνητρα χθες και πόρες τοπικές κοινωνίες.